Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Θα μετατρέψουμε αυτήν εδώ πέρα τη διάφανη φάτσα σε χρώματα, σε ζωντάνια, σε υγεία. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας πω ότι τα προϊόντα που έχω ως πρώτες εντυπώσεις είναι από το ηλεκτρονικό κατάστημα bbeauty.gr. Θα σας έχω τις πληροφορίες από κάτω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτό το κατάστημα το οποίο μου έστειλε αυτά τα πραγματάκια. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν το περίπου 80% των πραγμάτων που θα βάλω πάνω στο πρόσωπό μου και θα σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις. Όλα τα υπόλοιπα, όπως ας πούμε foundation, τα φρύδια, μολύβι κτλ. Δεν υπάρχουν, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτά που έχω ήδη. Οπότε αυτά θα τα κάνω off camera όταν έρθει η στιγμή και θα σας δείξω μόνο αυτά που είναι για πρώτες εντυπώσεις. Πάμε να κάνουμε τα μαγικά μας, πάμε να παίξουμε με τα καλλιτικά. Είναι φυσικά όλα drugstore προϊόντα, οπότε άμα θέλετε να δείτε πώς θα μεταμορφώσω αυτήν εδώ τη φάτσα, συνεχίστε να βλέπετε. Θα ξεκινήσω με primer, έχω φυσικά ήδη ενυδατώσει το πρόσωπό μου και θα περάσω σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι από την Technique και ονομάζεται Prime It. Συγκεκριμένα είναι illuminating primer, που σημαίνει ότι θα δώσει στην επιδερμίδα μας λογικά λάμψη. Έχει μυρωδιά απορρυπαντικού, δηλαδή έχει έντονο άρωμα, αλλά είναι φρεσκάδα στο άρωμα. Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, κάνω μασταζάκι κανονικά. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πιο τραχή στο blending που κάνω με τα δάχτυλα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι είναι αρκετά κολλώδες. Λοιπόν, θα το αφήσω να καθίσει περίπου για κανένα 5 λεπτό, να απορροφηθεί καλά και θα περάσω στη συνέχεια στην εφαρμογή foundation. Θα το κάνω off camera διότι δεν υπάρχει κάποιο foundation για να χρησιμοποιήσω για πρώτες εντυπώσεις. Λοιπόν, επέστρεψα με τη βάση μου και με τα φρύδια μου. Το primer κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί είναι όντως κολλώδες και το foundation μου κάθισε από πάνω αβίαστα. Δεν είναι πολύ καλό για την κάλυψη των πόρων, άσε που δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Απλά λέει ότι μειώνει τις ατέλειες. Παρ' όλα αυτά, το πώς στάθηκε το foundation από πάνω, πολλά likes και χρησιμοποίησε foundation το οποίο ξέρω πως δουλεύει από μόνο του και είναι καλό. Οπότε είναι πολύ αντικειμενικό αυτό που σας λέω. Μου άρεσε σαν προϊόν, θα το ξαναχρησιμοποιήσω σίγουρα. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη concealer. Γιατί ενώ μου δόθηκε αυτή εδώ πέρα η παλέτα, η οποία είναι η Camouflage Kit από την W7 και είναι το επόμενο προϊόν το οποίο θα σας δείξω, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω πρώτες εντυπώσεις σε αυτό το προϊόν, διότι έτσι πως βλέπω την παλέτα, την χρωματική, δεν θα με καλύψει τίποτα χρωματικά, είναι αρκετά σκουρόχρωμα, οπότε είναι κρίμα να το χαραμίσω μόνο και μόνο για να κάνω πρώτες εντυπώσεις. Δεν θα μπορέσω να είμαι και αντικειμενική πάνω στο προϊόν, διότι αν η απόχρωση είναι λάθος, καταλαβαίνετε ότι διαστρεβλώνει τα αποτελέσματα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην το δοκιμάσω. Και μάλιστα, αφού δεν θα το δοκιμάσω, θα σας το κάνω giveaway. Οπότε ναι, θα σας το κάνω διαγωνισμό εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο. Είναι κρίμα να καθίσει στη συλλογή μου και να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ανοίξτε το κουτάκι πληροφοριών, θα σας έχω γραμμένους τους όρους και αυτό θα γίνει δικό σας, θα το κερδίσει μια τυχερή. Πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία θέλω να δούμε μαζί. Και θα συνεχίσω με μια βάση ματιών, η οποία είναι από την Jordana. Είναι η πρώτη μου επαφή με βάση ματιών. Γενικά δεν χρησιμοποιώ και δεν έχω στη συλλογή μου βάσεις ματιών. Λοιπόν, θα πάρω λίγο με το δάχτυλο. Μου. Τώρα το να χρησιμοποιήσω μια βάση ματιών είναι και λίγο παγίδα, γιατί μπορεί να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα μιας παλέτας. Οπότε σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω από τη μία μεριά τη βάση μου, δηλαδή από αυτό το μάτι, οπότε έχουμε αυτό το μάτι με βάση και αυτό θα το αφήσω έτσι όπως είναι με την πούδρα και το κονσίλερ, για να περάσουμε να δούμε την παλέτα που θα χρησιμοποιήσουμε, πώς γράφει με τη βάση και πώς γράφει χωρίς. Και τώρα θα περάσω στη παλέτα. Έχω λοιπόν μια παλέτα από Sleek. Είναι η Mineral Based Eyeshadow Palette. Η συγκεκριμένη είναι η Oso Special και έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Έχω επίσης να σας πω ότι είναι η πρώτη μου επαφή και με αυτή την εταιρεία, την Sleek, οπότε είμαι πραγματικά ανυπόμονη να τη δοκιμάσω. Λοιπόν, σας έφερα πιο κοντά για να βλέπετε καλύτερα τι κάνω στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρώμα αρχικά για Transition Color. Κάνω blending λίγο πιο πάνω από το καπάκι του ματιού και απλώνω γενικά προς τα πάνω και προς τα έξω. Παρατηρώ μια ελάχιστη διαφορά στην απόδοση που έχει η σκιά στο μάτι που χρησιμοποίησαμε τη βάση, αλλά όχι κάτι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχει όμως μια διαφορά η οποία θα μπορεί να είναι χρήσιμη
σε περιπτώσεις που οι σκιές από κάποιες παλέτες σας δεν γράφουν έντονο, οπότε η βάση θα το ενισχύσει αρκετά αυτό το πράγμα. Θα περάσω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μία ροδακινό ροζ, και θα χτίσω όλο το κινητό μου βλέφαρο με αυτή τη σκιά. Και τώρα θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το πιο σκουρόχρωμο, το μελιτζανό μοβ. Πώς θα το χαρακτηρίσω, θα το δείτε. Νομίζω ότι έχει καφέ υποτόνους παρόλα αυτά. Θα στριχτώ κυρίως στην εξωτερική γωνία για να δώσω λίγο βάθος και ελαφρώς θα τραβήξω προς τα μέσα για να μην δημιουργήσω σκληρές γραμμές. Αυτό το χρώμα έχει πάρα πολύ απόδοση, ίσα ίσα που έχω βουτήξει το πινέλο μέσα στο παν, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το χρώμα. Βασικά γενικά με τα χρώματα δεν έχω πρόβλημα προς το παρόν, μου αρέσουν πάρα πολύ πως γράφουνε. Θα πάω νομίζω σε αυτή την απόχρωση, η οποία είναι μια σαμπανιζέ με ροζ μέσα, και θα χρησιμοποιήσω ένα πινελάκι ακριβίας. Θα την περάσω αρχικά χωρίς κάποια βοήθεια από σπρέι, να δούμε πώς γράφει. Α, γράφει πάρα πολύ έντονα. Όμως, θα χρησιμοποιήσω ένα pixel spray από την W7, το οποίο είναι και αυτό πρώτων εντυπώσεων, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και για αυτό το λόγο, αλλά και μετά στο τέλος για να σετάρουμε όλο το μακιγιάζ. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάρω πάλι ποσότητα στο πινέλο και θα πάω με το πινέλο και θα πάω με το σπρέι και θα ψεκάσω και θα κάνω πάλι το ίδιο πράγμα. Okay. Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Περάσω στο ροζάκι που χρησιμοποίησα και θα σβήσω λίγο εδώ στη μέση για να μην φαίνονται σκληρές οι γραμμές, οι μεταβάσεις από τα χρώματα. Όπως επίσης θα πάρω και την πιο σκουρόχρωμη απόχρωση που βάλαμε στην άκρη του ματιού, θα ταμπονάρω ελαφρώς πάλι εξωτερικά και θα φέρω μία γραμμή προς τα εδώ, ούτως ώστε να ενώσει όλα τα χρώματα μεταξύ τους. Και τέλος αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω το transition color και θα αρχίσω να μπλεντάρω εξωτερικά και προς τα πάνω, ούτως ώστε να υπάρχει μια 100% καλή συνοχή σε όλο μου το μακιγιάζ. Τώρα πάμε να δουλέψουμε λίγο στο κάτω μέρος του ματιού και γι' αυτό το λόγο θα πάρω πάλι το transition color αρχικά και θα το κάνω μια επανάληψη και στο κάτω σημείο σύριζα στις βλεφαρίδες. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι ψυχρό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει κάπου πάνω στο μάτι, αλλά δεν πειράζει. Θα δώσει λίγο μια πιο παραπάνω ένταση. Και έπειτα θα πάρω το χρωματάκι, το βυσσινί, το σήμερι, το οποίο χρησιμοποιήσαμε στην εξωτερική γωνία του ματιού, για να μπορέσω να δέσω το πάνω μακιγιάζ με το κάτω. Και στην εσωτερική γωνία θα περάσω στο σήμερι που έχουμε βάλει, οπότε τραβάω το χρώμα από την εσωτερική κόχη και προς τα μέσα. Τέλος, για να δώσω λίγο με πιο μεγάλη ένταση στα μάτια, θα χρησιμοποιήσω από LA Girl ένα μολύβι, το οποίο είναι στην απόχρωση smoky. Αυτό το μολυβάκι γκριζάρι, δεν είναι τόσο μαύρο. Είναι ιδανικό για να κάνει smoky γενικά λεπτομέρειες, οπότε θα το τραβήξω και λίγο έτσι εδώ όπως βλέπετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στα μάτια. Πάμε τώρα να περάσουμε σε μάσκαρα και νομίζω ότι είναι το τελικό στάδιο. Θα χρησιμοποιήσω από Jordana την Best Lash Extreme Voluminizing Mascara. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είναι αυτή η μάσκαρα. Έχω να σας πω για ό,τι έχω βάλει στα μάτια μου, είναι καταπληκτικό. Οι σκιές γράψανε πάρα πολύ ωραία. Το fixing spray μου έκανε τρομερή αλλαγή στην απόδοση της σήμερης σκιάς που έβαλα στην εσωτερική κόχη του ματιού. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη λοιπόν και με την παλέτα και με το spray.
Η μάσκαρα είναι πάρα πολύ καλή, λέει όγκο και δίνει όγκο, οπότε like από μένα. Δεν έχει δώσει μήκος προφανώς γιατί δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, αλλά θα το αφήσω έτσι γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ζεστάματα στο πρόσωπο και έχω ένα προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το αποκτήσω. Αναφέρομαι στο Χολολουλού από την W7. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ συζητημένο και γενικά έχω ακούσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι λοιπόν η στιγμή τώρα να το δοκιμάσω κι εγώ. Η απόδοση του είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή σχεδόν δεν ακούμπησε το πινέλο και έγραψε κατευθείαν στο πρόσωπο. Βέβαια εγώ δεν θέλω και πάρα πολύ γιατί είμαι πολύ ανοιχτόχρωμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση που παίρνει, φαίνεται αρκετά φυσική, δεν είναι ούτε πολύ θερμό ούτε πολύ ψυχρό, είναι τόσο όσο. Πάρα πολύ μου άρεσε το bronzer, πολύ πολύ ευχαριστημένη είμαι. Οπότε πάμε τώρα να περάσουμε σε ρούς και έχω από Sleek αυτό εδώ πέρα το ρουζάκι, το οποίο ονομάζεται Pomegranate, είναι στην απόχρωση Pomegranate. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο ροδί χρώμα, το οποίο άνετα παιδιά, εγώ το χρησιμοποιώ και για σκιά. Θα περάσω λίγο στα μάγουλα. Είναι πάρα πολύ pigmented, προσέξτε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να γίνει καταστροφικό το μακιγιάζ. Πω, πάρα πολύ έντονο. Πιστεύω ότι θα είναι ιδανικό για σκιά παιδιά, τέτοια απόδοση που έχει. Λοιπόν, τώρα θα περάσω σε highlighter και θα χρησιμοποιήσω από Technique το Get Gorgeous, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Δεν έχει απόχρωση γιατί νομίζω ότι είναι από μόνο του μια κατηγορία. Είναι ροζοσαμπανή σαν απόχρωση. Α! Έχει μια πολύ ευγενική απόδοση. Δεν είναι ούτε πολύ έντονο αλλά ούτε και εντελώς ανύπαρκτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσω με το Fixer Spray. Ας κάνω και από εδώ και θα το δοκιμάσουμε με το Fixer Spray. Θα το ψακάσω. Και ας δούμε. Ναι, πολύ καλύτερα. Αυτό το Fixer Spray είναι πάρα πολύ ωραίο παιδιά, δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ είναι μια σταλιά. Και λέω τι φάση ας πούμε τώρα. Αυτό εγώ έτσι που ψακάζομαι στο πρόσωπο θα μου τελειώσει σε 3 μέρες. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιώ για το πρόσωπο, δηλαδή για εφηνίρισμα, θα το χρησιμοποιώ ξεκάθαρα και μόνο για τέτοια προβληματάκια σχετικά με την απόδοση. Ενισχύει πάρα πολύ την απόδοση, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και τώρα ας περάσουμε σε κραγιονάκια, θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία LA Girl το Matte Flat Finish Pigment Gloss, το οποίο είναι στην απόχρωση Timeless και έχει μια πολύ γλυκιά απόχρωση. Πάμε να την περάσουμε στα χείλη. Λοιπόν, επέστρεψα και με το κραγιόν. Κολλάει πάρα πολύ. Εμένα γενικά δεν με χαλάει αυτό. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το να μην ξηράνει τα χείλη μου. Αυτό βέβαια θα το δω στη συνέχεια, αλλά η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι κολλάει πάρα πολύ. Είναι full σε απόδοση χρωματική, δεν έχουμε εκεί πρόβλημα. Λοιπόν, περνάω τώρα σε σπρέι φιξερίσματος. Σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω ότι μου άρεσε το αποτέλεσμα που έβγαλα στο πρόσωπο. Και πριν περάσουμε για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, θέλω να σας μιλήσω λίγο για 2 προϊόντα, εκ των οποίων το ένα το φοράω πάνω μου. Αναφέρομαι σε 2 προϊόντα για τα νύχια. Αυτό το κατάστημα οπότε έχει και προϊόντα για τα νύχια, οπότε είναι πολύ θετικό που συνδυάζει και αυτή την μορφή περιποίησης για τη γυναίκα. Λοιπόν, είναι και τα 2 από την εταιρεία Barry M και στα νύχια μου αυτή τη στιγμή έχω χρησιμοποιήσει το top coat και το base coat που είναι αυτό εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν πρόλαβα γιατί είχα πάρα πολλές δουλειές το πρωί να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι. Οπότε αυτό συγγνώμη, αλλά θα μείνει σε για το κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Αυτό το συγκεκριμένο έχω να σας πω ότι το φοράω εδώ και περίπου 3 ημέρες και τα νύχια μου είναι πάρα πολύ σκληρά και είναι γυμνά, βλέπω ότι δεν έχω καμία βαφή πάνω τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το προϊόν, οπότε υποθέτω ότι θα είναι καλό και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου στο τέλος. Αυτό είναι ολοκληρωμένο το look. Πείτε μου ό,τι θέλετε να συζητήσουμε από κάτω. Μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, επειδή αυτή η παλέτα θα γίνει δικιά σας. Επίσης, πείτε μου άμα σας άρεσε το αποτέλεσμα που έβγαλα με αυτά τα προϊόντα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.